10 χρόνια συστήσαμε το πρώτο σωματείο με μένα νομικό σύμβουλο των Τριτέκνων, είχαμε πει ότι ζητώντας την απόλυτη θεσμική και οικονομική εξομοίωση των Τριτέκνων με τους Πολυτέκνους, μέχρι τότε δεν είχαν ρόλο απέναντι στην κοινωνία οι Τριτέκνοι, είχαμε πει, επικαλούμε μία μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ότι η τρίτεχνη οικογένεια διεθνώς, σύμφωνα με μελέτες, είναι ο δημογραφικός ισορροπιστής κάθε έθνος. Δηλαδή, το εμποδίζει να μειωθεί πληθυσμιακά. Έτσι πείσαμε και τους δικαστές να αναγνωρίσουν, να αναγνωρίσουν το καταστατικά των τριτεχνικών σωματείων. Από εκεί και πέρα ιδρύθηκαν σωματεία σε όλη την Ελλάδα, διωγγώθηκε το κίνημα, βάλαμε πρώτα το τριτεχνικό επίδομα ως στόχο, ύστερα χορηγήθηκε μετά από δική σας πίεση το διχίλιαρο για κάθε τρίτεχνη οικογένεια που αποκτούσε τρίτο και πλέον παιδί. Και βέβαια ύστερα περιλάβαμε και στη συνταξιολογική νομοθεσία ευνοϊκές εισαγωγικά, δεν είναι ευνοϊκές, δεν είναι χάρισμα, ευνοϊκές ρυθμίσεις, να το πούμε έτσι, να συνοηθούμε, για τις τρίτεκνες μάνες. Αργότερα, επειδή υπήρξε θέμα ισότητας, αυτή τη φορά, την θεσμική φορά, την περιόρισε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2008, που προσέφηκαν δυστυχώς και πολυτεχνικές άλλες ονώσεις που θεώρησε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι η τρίτεκνη κατά την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα, η τρίτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να εξομοιωθεί απολύτως θεσμικά, είπε η απόφαση της Ρωμαϊκής του ΣΤΕ το 2008. Από εκεί και πέρα ζούμε την περίοδο την οποία σας ανέφερε και αγαπητή μου φίλη και μαχήτρια, αγωνίστρια και για το τριτεχνικό κίνημα αλλά και για άλλα τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς και για μένα προσωπικά, όχι ότι με κάνατε και με ένα τρίτεκνο, αλλά και για όλους μας παραμένει, μια και μας κάλεσε να δεσμευτούμε και εγώ και ο Γιώργος ο Πάτζας και ο Νάσος ο Ανασίου, αλλά και άλλοι συνάδελφοι εδώ και άλλοι οι οποίοι θα μπουν και εύχομαι να μπουν και στη νέη στη Βουλή. Αγαπητή Μαρία, κυρίες και κύριοι, ο στόχος για απόλυτη θεσμική και οικονομική εξομοίωση με τους πολιτικούς παραμένει και για λόγους του ότι δηλαδή δεν μπορεί να συρρυκνώνεται το έθνος του λαός μας και επίσης για το ότι η τρίτεκνη μάνα πρέπει να έχει, επαναλαμβάνω, δεν είναι προνόμια αυτά, πρέπει να έχει διευκολύνσεις που θα της δίνουν τη δυνατότητα και ως μητέρα να ανταποκρίνεται αλλά βεβαίως και στην εργασία, όταν έχει εργασία να ανταποκριθεί. Με αυτή την έννοια παραμένουμε πιστοί στο στόχο μας, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας, όλοι μας, υπό όποια ιδιότητα, μετά από 6-7 μέρες, 10, πιστεύουμε ότι ο λαός μας θα καταλάβει το διακύβευμα των ημερών, τι κρίνεται. Κρίνεται αν θα συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική της εκχώρησης, της κυριαρχίας και της καταβίδησης του κοινωνικού κράτους, της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους ή αν θα φύγει αυτός ο ιστορικός λαός μπροστά και φύγει μπροστά σε μια πορεία εθνικής επανεκκίνησης, θα είμαστε στο πλευρό σας. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, εμείς θα αγωνιστούμε μαζί, διότι εμείς ξεκινήσαμε μαζί τον αγώνα, συνεπώς εδώ δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για πληρέστατη θεσμική και οικονομική εξομοίωση. Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε για να εξομοιωθείτε όλοι με τους πολίτες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.